Καλώς ήρθατε, λάτρεις της επιστήμης. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από τι είναι φτιαγμένα τα πάντα γύρω μας? Quark, ηλεκτρόνιο, νετρίνο, κλουόνιο, φωτόνιο, μποζόνια, μποζόνιο Higgs. Τα έχετε ακουστά? Η απάντηση βρίσκεται στον κόσμο της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων και στο αξιοσημείωτο πλαίσιο που είναι γνωστό ως καθιερωμένο πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής. Η φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων είναι ο κλάδος της φυσικής που εμβαθύνει στα πιο μικροσκοπικά δομικά στοιχεία της ύλης και στις δυνάμεις που διέπουν τη συμπεριφορά τους. Το καθιερωμένο πρότυπο είναι σαν ένας χάρτης που μας καθοδηγεί στον περίπλοκο κόσμο των σωματιδίων και των αλληλεπιδράσεών τους. Ας ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του υποατομικού κόσμου. Στο τελευταίο μας βίντεο εξερευνήσαμε τον κόσμο των τεσσάρων θεμελιωδών δυνάμεων που διαμορφώνουν το σύμπαν μας. Βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός, ασθενής πυρηνική δύναμη και ισχυρή πυρηνική δύναμη. Πέρα από τις θεμελιώδεις δυνάμεις, ας εξερευνήσουμε τώρα τα σωματίδια που συνθέτουν την ύλη στο σύμπαν. Τι ακριβώς είναι τα στοιχειώδη σωματίδια? Είναι τα δομικά στοιχεία της ύλης. Φανταστείτε ότι μεγενθύνεται ένα άτομο, διασπώντας το στα βασικά του συστατικά. Θα βρείτε σωματίδια όπως πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Υπάρχουν ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα οποία εύστοχα αποκαλούνται στοιχειώδη σωματίδια. Τα στοιχειώδη σωματίδια είναι οι θεμελιώδεις οντότητες που δεν μπορούν να διασπαστούν περαιτέρω. Είναι σαν το αλφάβητο του σύμπαντος, από το οποίο προκύπτουν όλη η ύλη και οι δυνάμεις. Εδώ είναι μια οπτική αναπαράσταση, ένας χάρτης του καθιερωμένου προτύπου της σωματιδιακής φυσικής. Το καθιερωμένο πρότυπο μας παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των θεμελιωδών σωματιδίων που αποτελούν το σύμπαν μας, τις ιδιότητές τους όπως μάζα, ηλεκτρικό φορτίο και σπιν, μια κβαντική ιδιότητα που καθορίζει την ιδιοστροφορμή του σωματιδίου, καθώς και τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αυτός ο πίνακας αποκαλύπτει την απίστευτη ποικιλομορφία των σωματιδίων και τις ιδιότητές τους. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο φαίνεται. Ας ρίξουμε μια ματιά. Θα ξεκινήσουμε με τη βασική κατηγοριοποίηση αυτών των σωματιδίων. Τα στοιχειώδη σωματίδια μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, φερμιόνια και μποζόνια. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα κοσμικά νήματα, ας εξερευνήσουμε αυτές τις δύο κύριες οικογένειες στοιχειωδών σωματιδίων. Στην καρδιά της ύλης έχουμε τα φερμιόνια, τα οποία είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένων των quark και των leptonium. Τα μποζόνια, από την άλλη πλευρά, είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση δυνάμεων μεταξύ των σωματιδίων. Θα τα αναλύσουμε σύντομα μετά τα φερμιόνια. Τα quark διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δομή της ύλης. Τα quark, με τις μαγευτικές τους γεύσεις, πλέκονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα των ατόμων. Τα quark είναι μοναδικά στο ότι διαθέτουν μία ιδιότητα γνωστή ως χρωματικό φορτίο, η οποία σχετίζεται με την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Στην κβαντική χρωμοδυναμική, QCD, τη θεωρία που ασχολείται με την ισχυρή δύναμη, υπάρχουν τρεις τύποι φορτίου που αναφέρονται ως χρωματικό φορτίο. Αυτός ο παραλληλισμός προέρχεται από τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, μπλε και πράσινο, RGB αντίστοιχα, που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο όρος «χρώμα» σε αυτό το πλαίσιο είναι μεταφορικός και δεν αναφέρεται στα χρώματα που αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή ζωή. Ανταυτού, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των quark. Τα quark έχουν ιδιοστροφορμή spin 1/2. Υπάρχουν 6 γνωστοί τύποι ή γεύσεις quark. Up – πάνω, down – κάτω, charm – γοητευτικό ή μαγευτικό, strange – περίεργο, top – κορυφαίο και bottom – πυθμένιο. Το top – κορυφαίο είναι το βαρύτερο γνωστό quark. Τα άνω και κάτω quark, τα οποία είναι τα ελαφρύτερα μεταξύ των 6 τύπων, αποτελούν τα δομικά στοιχεία της συνηθισμένης ύλης. Κάθε γεύση quark φέρει ένα κλασματικό ηλεκτρικό φορτίο. Τα up, charm και top quark έχουν φορτίο συν 2/3, ενώ τα down, strange και bottom quark έχουν φορτίο μείον 1/3.
Αυτό το κλασματικό φορτίο δεν έχει παρατηρηθεί ελεύθερο στη φύση, καθώς τα κουάρκ δεν βρίσκονται ποτέ μόνα τους στη φύση λόγω ενός φαινομένου που είναι γνωστό ως περιορισμός. Αντίθετα, τα κουάρκ είναι πάντα συνδεδεμένα μεταξύ τους σε σύνθετα σωματίδια που ονομάζονται αδρόνια. Τα αδρόνια μπορεί να είναι είτε βαριόνια, τα οποία αποτελούνται από τρία κουάρκ, είτε μεσόνια, τα οποία αποτελούνται από ένα κουάρκ και ένα αντικουάρκ. Τα πιο κοινά βαριόνια είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια, τα οποία αποτελούνται από άνω και κάτω κουάρκ. Τα πρωτόνια αποτελούνται από δύο up quark και ένα down quark, ενώ τα νετρόνια αποτελούνται από ένα up quark και δύο down quark. Αυτά τα βαριόνια βρίσκονται στους πυρήνες των ατόμων και είναι υπεύθυνα για τη σταθερότητα και τη δομή της ύλης. Το φορτίο των πρωτονίων, συν 1, προκύπτει από το συνδυασμό δύο up quark, συν 2 τρίτα το καθένα και ενός down quark, μείον 1 τρίτο. Ενώ το φορτίο των νετρονίων, 0, προκύπτει από το συνδυασμό ενός up quark, συν 2 τρίτα και 2 down quark, μείον 1 τρίτο το καθένα. Το φορτίο ενός πρωτονίου μπορεί να αναπαρασταθεί από την εξής εξίσωση, ομοίως το φορτίο ενός νετρονίου μπορεί να αναπαρασταθεί από την εξής εξίσωση. Τα πειραματικά αποδεικτικά στοιχεία για τα κουάρκ προέκυψαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 μέσω πειραμάτων σύγκρουσης σωματιδίων υψηλής ενέργειας, τα οποία παρήχαν ισχυρή απόδειξη για το μοντέλο των κουάρκ. Τα κουάρκ υπόκεινται επίσης στην ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία μεταφέρεται από σωματίδια που ονομάζονται γκλουόνια. Τα γκλουόνια μεσολαβούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των κουάρκ, συγκρατώντας τα ενωμένα μέσα στα αδρόνια. Τα λεπτόνια, από την άλλη πλευρά, αποτελούν μία ακόμα κρίσιμη κατηγορία σωματιδίων. Περιλαμβάνουν τα ηλεκτρόνια, τα μειόνια και τα ταφ, μαζί με τα αντίστοιχα νετρίνα τους. Τα ηλεκτρόνια, τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες των ατόμων, σχηματίζοντας τις εξωτερικές στρώσεις των ατόμων. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στις χημικές αντιδράσεις και στο σχηματισμό μορίων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων είναι υπεύθυνες για τις ποικίλες ιδιότητες της ύλης, όπως η αγωγημότητα, ο μαγνητισμός και η συμπεριφορά των υλικών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τα ηλεκτρόνια είναι τα γνωστά σωματίδια που είναι υπεύθυνα για τον ηλεκτρισμό και τους χημικούς δεσμούς. Όταν εφαρμόζεται μία τάση, τα ηλεκτρόνια μπορούν να ρέουν μέσα από αγώγημα υλικά, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η ροή ηλεκτρονίων είναι η βάση για πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλεκτρονικές συσκευές και η επεξεργασία πληροφοριών. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονίων είναι η πολύ μικρή τους μάζα. Σε σύγκριση με άλλα σωματίδια στο καθιερωμένο πρότυπο, τα ηλεκτρόνια έχουν μία από τις μικρότερες μάζες. Ωστόσο, το μικρό τους μέγεθος και μάζα δεν μειώνει τη σημασία τους στη διαμόρφωση του μακροσκοπικού κόσμου που βιώνουμε. Τα ηλεκτρόνια έχουν ιδιοστροφορμή σπιν 1 δεύτερο. Τα νετρίνα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, που σημαίνει ότι δεν φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Είναι εξαιρετικά δυσέβρετα και αλληλεπιδρούν ασθενέστατα με άλλα σωματίδια, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανίχνευσή τους. Υπάρχουν τρεις γνωστοί τύποι ή γεύσεις νετρίνων. Το νετρίνο ηλεκτρονίου, το νετρίνο μειονίου και το νετρίνο ταφ. Κάθε γεύση συνδέεται με ένα αντίστοιχο φορτισμένο λεπτόνιο. Το ηλεκτρόνιο, το μειόνιο και το ταφ αντίστοιχα. Τα νετρίνα δημιουργούνται σε διάφορες διεργασίες όπως πυρηνικές αντιδράσεις στον ήλιο, ραδιενεργές διασπάσεις και συγκρούσεις σωματιδίων υψηλής ενέργειας. Παράγονται άφθονα από αυτές τις αστροφυσικές και επίγειες πηγές. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των νετρίνων είναι η ικανότητά τους να μεταλλάσσονται ή να ταλαντεύονται μεταξύ διαφορετικών γεύσεων καθώς ταξιδεύουν στο διάστημα. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως ταλάντωση νετρίνων, ήταν μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που απέδειξε ότι τα νετρίνα έχουν μάζα. Τα μποζόνια είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση δυνάμεων μεταξύ των σωματιδίων. Όπως μάθαμε, υπάρχουν 4 θεμελιώδεις δυνάμεις που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων.
για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, την ισχυρή πυρηνική δύναμη που συγκρατεί τα κουάρκ μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια, την ασθενή πυρηνική δύναμη που εμπλέκεται σε ραδιενεργές διασπάσεις και τέλος τη βαρύτητα, την κοσμική δύναμη που καθορίζει την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και διαμορφώνει τη μεγάλης κλίμακας δομή του σύμπαντος. Ας εμβαθύνουμε σε κάθε κατηγορία και στα σωματίδια που σχετίζονται με αυτές. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, μεταφέρεται από τα φωτόνια. Τα φωτόνια είναι σωματίδια χωρίς μάζα που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, επιτρέποντάς τους να διασχίζουν αβίαστα τεράστιες αποστάσεις. Επιτρέπουν τη μετάδοση του φωτός, των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ολόκληρου του φάσματος της ακτινοβολίας που μας περιβάλλει. Προχωρώντας την ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία συγκρατεί τα κουάρκ μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια, ο κύριος μεσολαβητής είναι το γκλουόνιο. Τα γκλουόνια υπάρχουν σε διάφορους τύπους και χρώματα, λειτουργώντας ως η κόλλα που συγκρατεί τα κουάρκ μαζί μέσα στους ατομικούς πυρήνες. Οι αλληλεπιδράσεις τους συμβάλλουν στη σταθερότητα και τη δομή της ύλης όπως τη γνωρίζουμε. Στη συνέχεια έχουμε την ασθενή πυρηνική δύναμη, η οποία εμπλέκεται σε ραδιενεργές διασπάσεις και αλληλεπιδράσεις εντός του ατομικού πυρήνα. Τα μποζόνια W και Z παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση αυτής της δύναμης. Αυτά τα σωματίδια είναι σχετικά ογκώδη σε σύγκριση με τα φωτόνια και τα γκλουόνια και οι αλληλεπιδράσεις τους διαμορφώνουν τη δυναμική των πυρηνικών διεργασιών όπως η διάσπαση Β. Έχουμε ήδη συζητήσει για τις 3 από τις 4 θεμελιώδεις δυνάμεις, αλλά τι γίνεται με τη δύναμη που ίσως αναρωτιέστε? Ενώ οι άλλες θεμελιώδεις δυνάμεις έχουν γνωστά σωματίδια που τις μεταφέρουν, η βαρύτητα εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο από αυτή την άποψη. Λοιπόν, αυτό μας οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον και υποθετικό σωματίδιο που ονομάζεται βαρυτόνιο ή γραβιτόνιο που θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφέρει τη βαρυτική δύναμη. Το γραβιτόνιο παραμένει ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί άμεσα ή επιβεβαιωθεί. Πιστεύεται ότι έχει μηδενική μάζα ηρεμίας και έχει ιδιοστροφορμή σπιν 2. Οι επιστήμονες συμμετέχουν ενεργά σε έρευνες και πειράματα για να ξεδιαλύνουν τα μυστήρια της βαρύτητας σε κβαντικό επίπεδο. Εξερευνούν ενεργά διάφορες προσεγγίσεις συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων σε επιταχυντές σωματιδίων και ερευνών πάνω στη φύση των βαρυτικών κυμάτων με την ελπίδα να ανιχνεύσουν ή να βρουν έμεσες ενδείξεις ύπαρξης του βαρυτονίου. Η φύση της βαρύτητας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά την πειραματική επαλήθευση. Η βαρύτητα είναι μια ασύλληπτα ασθενής δύναμη σε σύγκριση με τις άλλες θεμελιώδεις δυνάμεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση παρατήρηση ή μέτρηση των βαρυτονίων. Επιπλέον, η κλίμακα στην οποία τα αποτελέσματα της βαρύτητας γίνονται σημαντικά, όπως ο κβαντικός κόσμος της βαρύτητας, παραμένει ένα περίπλοκο και ανοιχτό πεδίο έρευνας. Η αναζήτηση του βαρυτονίου μας οδηγεί σε μία ακόμη βαθύτερη κατανόηση και ενοποίηση όλων των θεμελιωδών δυνάμεων σε μία ενιαία κομψή θεωρία. Ας δούμε τώρα το μποζόνιο Higgs και ας εμβαθύνουμε στις αξιοσημείωτες ιδιότητες και τη σημασία του στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής. Το μποζόνιο Higgs προτάθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 από το φυσικό Peter Higgs και άλλους ερευνητές και η ύπαρξή του επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 2012 από τα πειράματα στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων LHC. Το μποζόνιο Higgs παίζει καθοριστικό ρόλο στο μηχανισμό σπασίματος της συμμετρίας της ηλεκτροασθενούς αλληλεπίδρασης, ο οποίος εξηγεί πώς τα στοιχειώδη σωματίδια αποκτούν μάζα. Σύμφωνα με τη θεωρία, ένα πεδίο που ονομάζεται πεδίο Higgs διαπερνά όλο το διάστημα. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και αυτού του πεδίου οδηγούν στο να αποκτήσουν μάζα τα σωματίδια. Το πεδίο Higgs χαρακτηρίζεται από ένα βαθμωτό σωματίδιο γνωστό ως μποζόνιο Higgs. Είναι η κβαντική διέγερση του πεδίου Higgs και είναι υπεύθυνη για τη διαμεσολάβηση των αλληλεπιδράσεων που παρέχουν μάζα σε άλλα σωματίδια. Η ανακάλυψη του μποζονίου Higgs ήταν ένα σημαντικό ρώσιμο στη σωματιδιακή φυσική, καθώς επιβεβαίωσε την ύπαρξη του πεδίου Higgs και παρέχει πληροφορίες για το μηχανισμό παραγωγής μάζας στο σύμπαν. Το σωματίδιο Higgs είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και έχει ιδιοστροφορμή spin 0, που το καθιστά μποζόνιο. Το μποζόνιο Higgs είναι το μόνο θεμελιώδες σωματίδιο χωρίς ιδιοστροφορμή spin.
Η μάζα του μετρήθηκε ότι είναι περίπου 125 γίγα ηλεκτρον βολτ από τις πειραματικές μετρήσεις στο LHC. Η παραγωγή του μποζονίου Higgs επί ταχυδές σωματιδίων όπως ο LHC περιλαμβάνει συγκρούσεις πρωτονίων υψηλής ενέργειας. Αυτές οι συγκρούσεις απελευθερώνουν τεράστια ποσότητα ενέργειας, επιτρέποντας τη δημιουργία και την ανίχνευση του δυσεύρετου μποζονίου Higgs. Η μελέτη των ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων του μποζονίου Higgs είναι ζωτική σημασία για την περαιτέρω κατανόηση των θεμελιωδών δυνάμεων και σωματιδίων της φύσης. Βοηθά στο να ρίξει φως στην προέλευση της μάζας, τη φύση του πεδίου Higgs και την πιθανή ύπαρξη νέας φυσικής πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Η πειραματική ανακάλυψη του μποζονίου Higgs έχει ανοίξει νέους δρόμους έρευνας στη σωματιδιακή φυσική και έχει εμβαθύνει την κατανόησή μας για τη θεμελιώδη φύση του σύμπαντος. Αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στην προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του υποατομικού κόσμου. Συνοψίζοντας, ο κόσμος των σωματιδίων είναι πλούσιος και ποικίλος. Τα φερμιόνια είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του σύμπαντος, περιλαμβάνοντας τα κουάρκ και τα λεπτόνια. Τα κουάρκ με τις διαφορετικές γεύσεις τους συνδυάζονται για να σχηματίσουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια που απαρτίζουν τους πυρήνες των ατόμων. Τα λεπτόνια, όπως τα ηλεκτρόνια και τα νετρίνα, παίζουν ουσιαστικούς ρόλους στη συμπεριφορά της ύλης, διευκολύνοντας τις χημικές αντιδράσεις και φέρνοντας ισορροπία στις θεμελιώδεις δυνάμεις. Τα μποζόνια, από την άλλη, είναι οι αγγελιοφόροι των δυνάμεων που συγκρατούν και διαμορφώνουν το σύμπαν. Τα φωτόνια, οι πρεσβευτές του φωτός και του ηλεκτρομαγνητισμού, φωτίζουν τον κόσμο μας. Τα γκλουόνια κολλούν τα κουάρκ μεταξύ τους με την ισχυρή πυρηνική δύναμη, ενώ τα μποζόνια W και Z διευκολύνουν τον ενιγματικό κόσμο των ασθενών πυρηνικών αλληλεπιδράσεων. Το μποζόνιο Higgs είναι υπεύθυνο για την παροχή μάζας σε άλλα σωματίδια και παίζει καθοριστικό ρόλο στο μηχανισμό σπασίματος της συμμετρίας της ηλεκτροασθενούς αλληλεπίδρασης. Το καθιερωμένο πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τα θεμελιώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Παρέχει μια συστηματική κατανόηση των δομικών στοιχείων της ύλης και των δυνάμεων που διέπουν τη συμπεριφορά τους. Το μοντέλο συνδυάζει την κβαντική μηχανική και την ειδική σχετικότητα για να εξηγήσει τις ηλεκτρομαγνητικές, ασθενείς και ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις. Αντιπροσωπεύει με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα πειραματικών παρατηρήσεων και έχει δοκιμαστεί εκτενώς μέσω πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε επιταχυντές σωματιδίων σε όλο τον κόσμο. Το καθιερωμένο πρότυπο θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες θεωρίες στη φυσική, παρέχοντας μια στερεή βάση για την κατανόηση του υποατομικού κόσμου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο δεν είναι πλήρες και αφήνει αναπάντητα ερωτήματα, όπως η φύση της σκοτεινής ύλης, η σκοτεινή ενέργεια και η ενοποίηση των δυνάμεων, ενώ δεν περιλαμβάνει και κάποια περιγραφή των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων. Καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε τα μυστήρια της σωματιδιακής φυσικής, ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του υποατομικού κόσμου και αποκτούμε μια βαθύτερη αντίληψη για την περίπλοκη ομορφιά και την πολυπλοκότητα που κρύβει το σύμπαν μας. Το καθιερωμένο πρότυπο χρησιμεύει ως οδηγός σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και ανακαλύψεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ύπαρξη της αντιύλης, η οποία αποτελείται από σωματίδια που έχουν την ίδια μάζα με τα αντίστοιχα σωματίδια τους, αλλά αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Τα αντισωματίδια, όπως τα αντιπροτόνια και τα ποζιτρόνια, τα θετικά ηλεκτρόνια, παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τις αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων και τις συμμετρίες της φύσης. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο συναρπαστικό κόσμο της αντιύλης σε ένα μελλοντικό βίντεο, όπου θα εξερευνήσουμε τις ιδιότητές της, τις αλληλεπιδράσεις της και το ρόλο της στην κατανόηση του σύμπαντος. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο για το καθιερωμένο πρότυπο. Μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικά βίντεο όπου θα εξερευνήσουμε περισσότερα θέματα και μυστήρια της σωματιδιακής φυσικής. Εκτιμώ την υποστήριξή σας και ανυπομονώ να σας δώσω το επόμενο βίντεο.